Θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με ένα θέμα που αφορά το Δήμο Ανωγείων και οι προσπάθειες που κάνει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τους ηλικιωμένους μέσα σε μια δύσκολη, πολύπλοκη έτσι, περίοδος της πανδημίας και του κορονοϊού. Να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας στο Δήμο Ανωγείων, την κυρία Ρία Σουλτάτου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή Σαρακοστή να ευχηθώ. Επίσης, εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Σουλτάτου, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, καθώς μετά το ημερολόγιο αγάπης, σωστά, που αποστήλατε στους ηλικιωμένους, το οποίο βέβαια αυτή η πρωτοβουλία έχει μία πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο, ο οποίος είναι πιεσμένος, έχει κουραστεί μέσα στην καραντίνα, στα προβλήματα, στους περιορισμούς, προχωρήσατε στην έκδοση ενός μηνιαίου περιοδικού που απευθύνεται σε ηλικιωμένους. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι για τους ηλικιωμένους. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Σας ακούμε, βέβαια, συνεχίστε. Σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάμε όλοι μας, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα και τους μοναχικούς συνανθρώπους μας. Αυτό τώρα το περιοδικό πηγαίνει στα σπίτια ηλικιωμένων? Ναι, διανέμεται, ναι, σε όλους τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς ανθρώπους του Δήμου μας. Ναι. Και όχι μόνο. Έχουμε ζήτηση και από νεότερες ηλικίες πλέον. Έχει ξεκινήσει. Ξεκινήσαμε με αυτό το ημερολόγιο αγάπης, όπως είπατε, ένα ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης από την αρχή του Δεκέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα, με το οποίο αποστέλαμε ένα πακέτο αγάπης από την 1η του Δεκέμβρη κάθε εβδομάδα, που περιείχε 7 φακέλους, ένα για κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι στο τέλος ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης. Έχει ξεκινήσει η διανομή του συγκεκριμένου περιοδικού? Βεβαίως, ναι, το έχουν ήδη λάβει. Όπως ναι, σας είπα, έχουν ενθουσιαστεί με το περιοδικό και ζητάμε και από νεότερες ηλικίες πλέον. Τι περιέχει τώρα το περιεχόμενο του περιοδικού? Λοιπόν, το περιεχόμενο είναι ιστορίες με διδάγματα, ιστορίες αγάπης, ευγνωμοσύνης, καλοσύνης, θέλοντας να ξυπνήσουμε έτσι όμορφα συναισθήματα στους ανθρώπους, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, ώστε να κρατάνε, να κονίζουν το μυαλό τους, δημιουργικές δραστηριότητες, τους θέλουμε οδηγίες και υλικά για να κάνουν κάποιες κατασκευές, γέλιο, ψυχαγωγία, τους θέλουμε ιστορίες γέλιου, γλωσσοδέτες, καθαρογλωσσίδια, όπως τα λέμε εμείς, ανογιανά ανέκδοτα, θέματα πρόληψης υγείας, θρησκευτικό περιεχόμενο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που τους στέλνουμε, είναι και αυτά που τους ζητάμε. Γιατί το σημαντικό είναι να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Για πείτε μας λίγο, στη συντακτική ομάδα ποιοι συμμετείχαν? Δόξα τω Θεώ, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε τη χαρά να έχουμε αρκετούς συναδέλφους, ναι, γιατί έχουμε και 2 συναδέλφους με τα 8 μήνα, οπότε είμαστε 2 κοινωνικοί λειτουργοί από την υπηρεσία. Έχουμε μία κοινωνιολόγο και μία κοινωνική λειτουργό από τα 8 μήνα και η νοσηλεύτρια της υπηρεσίας μας. Μάλιστα. Οπότε, και πόσο πήρε τώρα, πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε να το... Να το φτιάξουμε. Να το φτιάξετε, βέβαια. Εντάξει, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, τώρα κάνα μήνα δηλαδή δουλεύουμε γι' αυτό, γιατί τρέχουν και πάρα πολλά στην υπηρεσία, δεν έχουν σταματήσει, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους δημότες μας, μένουμε πάντα δίπλα τους, προσπαθώντας να τους κάνουμε να έχουν μια αισιόδοξη ματιά και να βλέπουν όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ναι, με διαφορετικό κομμάτι. Συνολικά πόσα περιοδικά δώσατε? Δώσαμε 100 περιοδικά τώρα. Αλλά μάλιστα, όπως σας είπα, είμαστε στη σκέψη ίσως να κάνουμε και άλλο ένα διαφορετικό για νεότερους, να το διανθίσουμε αυτό και με άλλο υλικό που να απευθύνεται και σε νεότερους. Μάλιστα, υπάρχει και τεύχος νούμερο 2 για τους ηλικιωμένους. Το επόμενο τεύχος
θα προσπαθούμε να είναι μηνιαίο όσο μας επιτρέπουν όσο οι δραστηριότητες της υπηρεσίας, αν τα καταφέρνουμε, θα Μάλιστα. προσπαθούμε να είναι μηνιαίο. Θα συνεχιστεί, φαντάζομαι. Δεν είναι μια δράση καραντίνας και κορονοϊού. Βασικά ξεκίνησε σαν δράση καραντίνας. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κλεισμένοι μέσα στο σπίτι δεν έχουν επαφή με κανένα. Θέλαμε να τους κινητοποιήσουμε βασικά. Ναι. Να πούμε ότι το ότι μένουμε στο σπίτι δεν σημαίνει και ότι αδρανούμε. Να υπάρχει μια επικοινωνία, είχαμε πάντα μια τόσο ζεστή επικοινωνία, έχουμε κάνει άπειρες δράσεις με τους ανθρώπους. Κυρία μας. Σουλτάτου, το πιο όμορφο μήνυμα που λάβατε τις τελευταίες ημέρες από κάποιο ηλικιωμένο, με αφορμή αυτό το περιοδικό, ποιο είναι, τα πιο όμορφα λόγια. Ήταν πολύ συγκινητικό το ότι μας γράψανε ότι κλαίγανε, συγκινήθηκαν τόσο πολύ γιατί τους λείπει τόσο η επαφή. Η επαφή, η επικοινωνία που σε όλους μας είναι τόσο σημαντικό. Εμείς είχαμε, είναι μικρό το χωριό, ξέρουμε ένα-ένα τους ανθρώπους μας, έχουμε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα από το ΚΑΠΗ, αυτό το θεσμό, κατάφεραν να γίνουν δάσκαλοι, να γίνουν μαθητές, κατάφεραν να ζήσουν στιγμές που δεν θα ζούσαν διαφορετικά. Μάλιστα. Δραστηριοποιήθηκαν, δούλεψαν, ψυχαγωγήθηκαν μέσα από άπειρες δράσεις. Έκαναν πράγματα που ούτε οι ίδιοι φαντάζονταν, όπως σας είπα. Διασκέδασαν που ποτέ δεν το είχαν κάνει. Και όλο αυτό τους έλειπε. Κυρία Σουλτάτου, βέβαια, ξεχωριστή πρωτοβουλία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε και τη συνέχεια, βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ, βεβαίως. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Συνομιλήσαμε την κυρία Ρίτα Σουλτάτου, την προϊσταμένη βέβαια της κοινωνικής υπηρεσίας στο Δήμο Ανοχείων.